Γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε! Τι κάνετε, κύριε Παγωνιδή? Χαίρομαι τόσο πολύ που σας βλέπω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ευγενικό mail το οποίο μου στείλατε και με πολύ μεγάλη χαρά ανταποκρίνομαι στην πρόσκλησή σας να συμμετέχω στο μάθημα και εφόσον το θέλουν και τα παιδιά να απαντήσω και σε ερωτήσεις που ενδεχομένως έχουν. Αλλά πριν από αυτό θα μου πείτε λίγο τι μάθημα κάνετε τώρα, ποιες είναι οι εμπειρίες δικές σας από τη διαδικασία της τηλεεκπαίδευσης, αν έχετε προτάσεις εσείς ή τα παιδιά για το πώς μπορούμε ενδεχομένως να τα κάνουμε καλύτερα. Είμαι στη διάθεσή σας. Και εγώ και υπουργός και υφυπουργός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και μεγάλη συγκίνηση που σας έχουμε στην τάξη μας. Δεν το περιμέναμε και πραγματικά. Έτσι, αυτή η ευκαιρία που μας δίνεται μέσω της εξαποστάσεως και με την τηλεδιάσκεψη δεν θα μας δινόταν να σας έχουμε μαζί. Είναι για μας πρωτόγνωρο όλα αυτά που ζούμε και σας ευχαριστούμε. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και θα δώσω το λόγο στα παιδιά. Τα παιδιά έτσι θέλουν να το βιώσουν, να το ευχαριστηθούν, γιατί δεν ξέρω αν θα τους ξαναδοθεί ευκαιρία στη ζωή τους να ξαναμιλούν με τον κύριο Πρωθυπουργό της χώρας ή με την κυρία Υπουργό ή με την κυρία Υπουργό επίσης. Παιδιά. Ποτέ δεν ξέρετε, ειδικά στα Χανιά, είναι μάλλον πιο πιθανό να με δουν από κοντά από ότι ενδεχομένως κάπου αλλού. Δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε, είναι σαν να έχουμε δικούς μας ανθρώπους και θέλουν να θεωρείτε την τάξη μας, την ηλεκτρονική μας τάξη και την φυσική σαν δική σας τάξη. Αν δεν νιώθετε, θα μας δείτε, δεν είναι τίποτα οργανωμένο, δηλαδή είναι όλα αυθόρμητα θα βγουν από τα παιδιά, δεν είναι κάτι έτσι σχεδιασμένο, οπότε οι ερωτήσεις θα είναι αυθόρμητες, δεν είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε και πάρα πολύ, οπότε... Πολύ, πολύ ωραία. Είμαι λοιπόν στη διάθεσή σας. Θα δώσετε εσείς το λόγο στα παιδιά και εγώ θα απαντώ. Ωραία. Κλειστά τα μικρόφωνα των παιδιών. Εγώ κάνω τον ρόλο του συντονιστή, παιδιά. Ερωτήσεις. Ξεκινάμε. Ποιος θέλει να ρωτήσει, σηκώνει χεράκι. Χεράκι ηλεκτρονικό. Να μας πει ο Πολύδιος. Πολύδιε. Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ και κυρία Υπουργέ. Εγώ έχω να κάνω δύο ερωτήσεις. Μία στην κυρία Υπουργό και μία στον κύριο Πρωθυπουργό. Η πρώτη μου ερώτηση είναι για τον κύριο Πρωθυπουργό. Εμείς οι μαθητές, τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω για να βοηθήσουμε να σταματήσει η εξάπλωση του ιού και πότε πιστεύω ότι θα μπορούμε να πηγαίνουμε στο σχολείο χωρίς το φόβο ότι θα ξανακλείσουμε? Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτή είναι η ερώτηση που θα θέλουν να μου κάνουν όλοι οι μαθητές, όλοι οι δάσκαλοι, όλοι οι καθηγητές. Η απάντηση, Πολύβια, είναι ότι θα ανοίξουμε τα σχολεία όποτε μας το επιτρέψουν οι ειδικοί και οι επιστήμονες, οι οποίοι παρακολουθούν την πορεία της επιδημίας και θα μας επιτρέψουν να ανοίξουμε τα σχολεία όποτε αισθάνονται ότι θα είμαστε ασφαλείς να το κάνουν. Εσείς ως παιδιά, το ξέρετε, κινδυνεύετε λιγότερο να αρρωστήσετε από τον COVID-19. Μπορεί όμως να αρρωστήσετε χωρίς καν να το καταλάβετε και να μεταφέρετε άθελά σας τον ιό πίσω στο σπίτι και με αυτόν τον τρόπο να μολύνετε τον μπαμπά σας, τη μαμά σας, τον παππού σας, τη γιαγιά σας. Και γι' αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε εσείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είτε πρώτα απ' όλα να τηρείτε όλα τα μέτρα τα οποία τα γνωρίζετε πια νομίζω καλά, όλα τα παιδιά τα γνωρίζουν, κύριε Παγωνίδη, φαντάζομαι, και στο σχολείο όταν λειτουργούσε πηγαίνατε πάντα με τις μάσκες σας, καθαρίζετε τα χέρια σας, είχατε τα συστατικά σας, το ίδιο πρέπει να κάνετε και στο σπίτι ή όταν βγαίνετε από το σπίτι. Και βέβαια νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε πάνω απ' όλα είναι να μην χάσετε το κέφι σας, το χαμόγελό σας, να δείτε αυτή την εμπειρία της τηλεκπαίδευσης ως μια διαδικασία προσωρινή, θα κρατήσει για λίγο, θα επιστρέψετε στο σχολείο, σύντομα θέλω να πιστεύω, αλλά να κοιτάξετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη νέα εμπειρία. Διότι καθώς θα μεγαλώνετε, θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο, το ξέρετε καλά για την παρουσία στην τάξη και το ξέρετε και εσείς και το ξέρετε και οι δάσκαλοι σας, όμως τον κόσμο που αλλάζει θα έχουμε όλο και περισσότερες δυνατότητες να μαθαίνουμε πράγματα μέσα από υπολογιστή. Επομένως, όλη αυτή η διαδικασία είναι και ένα μάθημα για σας, για τη νέα γενιά, για το πώς μπορεί, καθώς θα μεγαλώνετε, να παίρνετε γνώσεις όχι μόνο μέσα από τη φυσική σας παρουσία στην τάξη, αλλά και μέσα από ηλεκτρονικές διαδικασίες, όπως αυτή η καλή ώρα που έχει δρομολογήσει το Υπουργείο. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την απάντηση που μου δώσατε και τώρα να κάνω την επόμενη ερώτηση.
ή που δεν καλύπτεται από τα διαδικτυακά μαθήματα θα αναπληρωθεί τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το καλοκαίρι ή δεν θα αναπληρωθεί καθόλου. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ για την ερώτηση. Καταρχήν, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο δάσκαλός σας, ο κύριος Παγωνίδης, προχωράει κανονικά την ύλη και αυτό είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη κατάκτηση. Ότι μέσω της τηλεκπαίδευσης, παρότι το σχολείο δυστυχώς πρέπει να μείνει κλειστό, προχωράτε κανονικά το μάθημά σας. Σήμερα, κύριε Παγωνίδη, θα μας πείτε και τι μάθημα κάνατε συγκεκριμένα στην ιστορία. Άρα, ο στόχος είναι να προχωράει κανονικά η ύλη όσο είμαστε στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης και από εκεί και πέρα, όταν επιστρέψουμε με το καλό στην τάξη, αν χρειαστεί κάποια επανάληψη, αν χρειαστεί κάτι, κάποια διευκρίνηση, προφανώς και ο δάσκαλός σας θα μπορεί να επαναλάβει κάποια σημεία εάν θεωρεί ότι χρειάζεται. Πάντως, το σημαντικό είναι ότι προχωράει η ύλη κανονικά. Και πρέπει να σας πω τώρα, μόλις την ώρα που σας μιλάω, μπήκα να δω πόσα άλλα τμήματα στη χώρα κάνουν τηλεκπαίδευση. Πόσα λέτε να κάνουν αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή, 54.000 τμήματα νηπιαγωγείων και δημοτικών κάνουν παράλληλα με εσάς αυτή τη στιγμή τηλεκπαίδευση. Καλησπέρα σας, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Υπουργέ και κυρία Υφυπουργέ. Θα ήθελα να σας κάνω μια πρόταση. Σαν παιδιά, μας έσουν πάντα εκδρομές, όμως λόγω κορονοϊού, αυτές προς το παρόν δεν γίνονται. Εμείς δεν θα είμαστε ξανά στο δημοτικό, γιατί είμαστε πια έκτη τάξη. Είναι εφικτό να μας φέρετε σε επαφή με ένα σχολείο, για παράδειγμα, στην Αγγλία, ώστε να κάνουμε 2-3 ώρες τηλεμάθημα, κουβέντα, μαζί την εβδομάδα. Να μας ενώσετε δηλαδή με παιδιά από άλλη χώρα, που είναι στην ίδια δύσκολη κατάσταση με αυτή την πανδημία. Παιδιά που θέλουν να κάνουν φίλους και από άλλες χώρες, παιδιά με ίδια ηλικία και τρόπο σκέψης, παιδιά που θέλουν να παίξουν και να γελάσουν ατά όπως εμείς. Και όταν τελειώσει αυτό το lockdown, ας βρεθούμε 2 αντιπροσωπείες, ας πούμε, στο Μέγαρο Μαξίμου και συμβολικά ανταλλάξουμε 2 δώρα από κάθε χώρα ως ένδειξη ειρήνης και αγάπης μεταξύ των παιδιών. Ευχαριστώ πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου, Κατερίνα. Θα το επεξεργαστούμε με την Υπουργό και την Υφυπουργό. Φαντάζομαι ότι δεν είναι δύσκολο να φτιάξουμε μια πλατφόρμα. Θα το προτείνω, λοιπόν, αυτό το οποίο μου είπες, θα το πω και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορούν παιδιά τα οποία μοιράζονται τις ίδιες εμπειρίες, τα ίδια βιώματα, είναι υποχρεωμένα αυτή την εποχή να μην πηγαίνουν στο σχολείο, να έρχονται σε επαφή με άλλα παιδιά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες. Μέσω της Υπουργού και της Υπουργού, Σοφία, θα επανέλθουμε σε αυτό και θα φροντίσω προσωπικά, μιας και εσύ έκανες την πρόταση, το δικό σας τμήμα να το φέρουμε σε επαφή με ένα σχολείο στην Αγγλία με παιδιά της ίδιας ηλικίας για να κάνετε μια διαδικτυακή συζήτηση και ανταλλαγή προτάσεων και ιδεών. Δεσμεύομαι ότι αυτό θα το κάνουμε άμεσα. Καλημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Υπουργέ και κυρία Υφυπουργέ. Ονομάζομαι Νικόλ Μακρινάκη και είμαι μαθήτρια της 6ης τάξης. Ξέρω ότι έχετε πολλή δουλειά τώρα με τον κορονοϊό και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτήν μας την εξαποστάσεω συνάντηση. Νιώθω ικανοποίηση από την καλή λειτουργία των τηλεδιασκέψεων στο σχολείο μας, αλλά αυτό που μου λείπει είναι ότι χάνω την αίσθηση της ματιάς, την αλληλεπίδραση του δασκάλου προς εμάς τους μαθητές. Είμαστε μπροστά από την οθόνη 8, 9 ακόμα και 10 ώρες, καθημερινά συμπληρώνοντας με τηλεδιασκέψεις και διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες. Αυτή η έκθεση στις οθόνες μου προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό για τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει στην υγεία μας. Να προτείνετε μία μέρα ηλεκτρονικής αποτοξίνωσης μακριά από κάθε οθόνη. Επειδή είμαι αθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης και έχω μάθει να πειθαρχώ και ξέρω ποιο είναι το καλό μιας ομάδας, μένω στο σπίτι για το καλό της οικογένειάς μου και της χώρας μου ενάντια στον κορονοϊό. Ξέροντας ότι αγαπάτε τον αθλητισμό γιατί σας βλέπω συχνά να κάνετε ποδήλατο στις κορακές, θα ήθελα για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο από τις προπονήσεις και να γυρίσουμε πιο δυνατές, να ξεκινήσετε άμεσα τις εργασίες στο κολυμπητήριο Χανία, όπως έχετε υποσχεθεί. Για να μην σας απασχολώ άλλο, σας προσκαλώ σε μία ποδηλατάδα ή σε μία επίδειξη της ομάδας μας για να δείτε ότι και τα κορίτσια μπορούν να πειθαρχήσουν όπως τα αγόρια στο στρατό.
Μέχρι τότε μένουμε σπίτι ασφαλείς για το καλό της ομάδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Νικόλ Μακρινάκη. Νικόλ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποδέχομαι με χαρά την πρότασή σου να πάμε ποδήλατο κάποια στιγμή παρέα στα Χανιά και βέβαια είναι όντως δέσμευσή μου ότι θα φτιάξουμε το κολυμβητήριο. Αυτό το οποίο ίσως δεν ξέρεις είναι ότι σε αυτό το πρώτο κολυμβητήριο των Χανιών έμαθα να κολυμπάω. Επομένως έχω και μία προσωπική δυνατή ανάμνηση από τον χώρο αυτό και αισθάνομαι και μία αυξημένη υποχρέωση ώστε να βοηθήσω για να ξαναφτιαχτεί. Μου αρέσει η ιδέα της ηλεκτρονικής αποτοξίνωσης. Θα σας συνιστούσα όμως να την κάνετε και εσείς πράξη στον ελεύθερο χρόνο σας. Και εμείς προσπαθούμε στο σπίτι, όταν γυρνάμε τώρα, εμένα αυτή τη στιγμή η μικρή μου κόρη είναι 17 ετών, είναι στην τρίτη ηλικίου, αλλά διαπιστώνω ότι όλοι μας, και εσείς και εμείς, περνάμε περισσότερο χρόνο από ό,τι χρειάζεται μπροστά σε οθόνες είτε κινητών είτε ηλεκτρονικών υπολογιστών. Άρα πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας, αν αναγνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, να περιορίσουμε συνειδητά το χρόνο που περνάμε μπροστά στις οθόνες. Και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε στο σχολείο, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τα μαθήματα, ενδεχομένως πρέπει να το κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας και αντί να περνάμε τόσο χρόνο στο Facebook ή στο TikTok, να βγαίνουμε έξω, να κάνουμε μια βόλτα, να κάνουμε παραπάνω σπορ ή ενδεχομένως να συμφωνούμε, εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε στο σπίτι, ότι για 2 ώρες κανείς δεν θα κοιτάξει κανένα κινητό, κανέναν υπολογιστή, κανένα τάμπλετ. Τα βάζουμε λοιπόν στην άκρη, πάντα το κάνουμε πάντα όταν τρώμε και τα ξαναπιάνουμε κάποια στιγμή αργότερα. Άρα έχεις απόλυτο δίκιο για την ιδέα της ηλεκτρονικής αποτοξίνωσης και βέβαια για το ζήτημα του σχολείου ξέρω ότι είναι κουραστικό. Δεν είναι εύκολο να είστε αρκετές ώρες συγκεντρωμένοι μπροστά σε μία οθόνη. Αλλά πάλι αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι είναι προσωρινό. Και θέλω να ξέρετε ότι το πρώτο πράγμα το οποίο θα ανοίξουμε όταν οι ειδικοί μας δώσουν το πράσινο φως, θα είναι τα σχολεία και τα πρώτα σχολεία που θα ανοίξουν, κύριε Παγωνίδη μου, θα είναι τα δημοτικά. Επομένως, λίγο υπομονή θα κάνετε ακόμα και πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλύτερες ειδήσεις, να σας πούμε. Με όλη αυτή την κατάσταση, εσείς πρέπει να συνεχώς να παίρνετε αποφάσεις και να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις. Σας μένει χρόνος καθόλου για την οικογένειά σας? Η απάντηση είναι ότι πάντα προσπαθώ να βρίσκω λίγο χρόνο για την οικογένειά μου. Πρέπει να σου πω τώρα, εκ των πραγμάτων, επειδή δεν έχουμε ταξίδια, έχουμε ελάχιστα ταξίδια, γιατί δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουμε, εκ των πραγμάτων και εμείς συμμορφωνόμαστε απόλυτα με τα μέτρα, άρα δεν βγαίνουμε έξω. Ο μόνος λόγος για να βγω είναι να πάω στη δουλειά μου, να γυρίσω στο σπίτι μου ή ενδεχομένως να βγω για κάποια άθληση, πάντα στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται. Άρα φροντίζω κάθε βράδυ να είμαι στο σπίτι και να τρώω μαζί με την σύζυγό μου και μαζί με την κόρη μου και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σου πω ότι μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Μάλιστα στο πρώτο lockdown είχα μες στο σπίτι και τα 2 μεγάλα μου παιδιά. Ο γιος μου αυτή τη στιγμή έχει μπει στρατό, δεν τον έχουμε δει ουσιαστικά καθόλου τους τελευταίους 2 μήνες γιατί υπηρετεί τη θητεία του στην Αλεξανδρούπολη. Η κόρη μου η μεγάλη είναι στο Λονδίνο, αλλά στο πρώτο lockdown ήμασταν και οι 5 μας μαζί. Οι 5 μας και τα 2 μας σκυλιά. Επομένως, περάσαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί οικογενειακά και είναι κάτι που το χάρηκα ιδιαίτερα. Οπότε ναι, βρίσκω χρόνο για την οικογένεια, έστω και λίγο και κάθε βράδυ φροντίζουμε, έστω και αργά, να τρώμε μαζί. Η Σίλια θέλει να ρωτήσει κάτι. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην τάξη μας. Με λένε Σίλια Μαριολάκη από το Σίγμα ΤΑΦ2 και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πρωθυπουργό την εξής ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν ξέρετε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκό και στον παγκόσμιο χώρο της εκπαίδευσης με τα νέα δεδομένα του κορονοϊού. Γιατί, αφού ξέρω, στην Αγγλία τα σχολεία είναι ανοιχτά. Η απάντηση, Σίλια μου, είναι ότι γίνονται διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν χώρες που κράτησαν τα σχολεία ανοιχτά, υπάρχουν αρκετές χώρες που έκλεισαν τα σχολεία, υπάρχουν χώρες που έκαναν αυτό που κάναμε εμείς στο πρώτο κύμα της πανδημίας, κράτησαν τις μικρές τάξεις ανοιχτές, έκλεισαν τις μεγάλες τάξεις. Άρα δεν υπάρχει μία απάντηση για το τι έκαναν οι χώρες. Στην Αμερική έκλεισαν πάρα πολλά σχολεία. Κατά στέπεια, κάθε χώρα ανάλογα με το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε, έκανε αυτό το οποίο οι ειδικοί πάντα τις υποδείκνυαν.
Θέλω να τονίσω και θέλω να σας το εξηγήσω με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, ότι ο λόγος που κλείνουμε τα σχολεία και που κλείσαμε τα ειδικά δεν είναι γιατί φοβόμαστε τόσο μήπως αρρωστήσεις εσείς. Έχει να κάνει με αυτό το οποίο αποκαλούμε κυκλοφορία του κόσμου. Όταν τα σχολεία είναι ανοιχτά, τα δημοτικά είναι ανοιχτά, κάποιος θα σας πάει στο σχολείο, αν δεν πάτε εσείς είστε μεγάλα παιδιά, κάποια μπορείτε να πηγαίνετε και μόνα σας, αλλά ειδικά για τις μικρότερες τάξεις, κάποιος θα πάει το παιδί στο σχολείο, κάποιος θα το πάρει από το σχολείο, θα κυκλοφορήσουν μαμάδες, ενίοτε και μπαμπάδες, παππούδες, γιαγιάδες, θα κυκλοφορεί πιο πολύς κόσμος. Όσο κυκλοφορεί κόσμος και βγαίνει έξω, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού. Άρα ο λόγος για τον οποίο κλείσαμε τα σχολεία έχει να κάνει με την επιλογή μας να μειώσουμε όσο γίνεται την κυκλοφορία του κόσμου. Αλλά επειδή πιστεύω ότι τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε κάποιες θετικές ενδείξεις, τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει έχουν δουλέψει, στα Χανιά πρέπει να πω ότι είμαστε καλά, είμαστε καλύτερα από ότι είμαστε σε άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε. Και η παράκλησή μου σε εσάς είναι ότι με το καλό ξανανοίξουν τα σχολεία και πιστεύω ότι δεν θα αργήσουμε να τα ξανανοίξουμε, να προσέχετε διπλά. Τώρα ξέρουμε καταρχάς ότι θα έχουμε ένα εμβόλιο το οποίο δουλεύει. Τα παιδιά δεν είναι τα πρώτα τα οποία θα εμβολιαστούν. Οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν είναι κυρίως οι γιατροί μας και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, αυτοί δηλαδή οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο από τον ιό. Αλλά σε κάθε περίπτωση εσείς πρέπει να προσέχετε. Αλλά θέλω να πω και κάτι, κύριε Παγωνίδη, ότι τα παιδιά μας έβαλαν τα γυαλιά. Και τα μικρά παιδιά μας έβαλαν δύο φορές τα γυαλιά. Εκεί που πιστεύω. Και θέλω να πω ότι ήμασταν η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έβαλε υποχρεωτική μάσκα και στα παιδιά του νηπιαγωγείου. Και πρέπει να σας πω ότι η ανταπόκριση ήταν άψογη. Και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά για το τι έχετε κάνει, για το γεγονός ότι τηρείτε τα μέτρα, ότι προσέχετε και για τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχετε στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Ξέρετε, δεν ήταν μια εύκολη επιχείρηση αυτή. Και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποια μικρά τεχνικά προβλήματα, τα οποία το Υπουργείο τα έλυσε, πιστεύω, σχετικά γρήγορα, το γεγονός ότι έχουμε σήμερα κάθε μέρα δεκάδες χιλιάδες. Πόσα είναι τα τμήματα ακριβώς? 55.000. Ναι. 55.000 τμήματα δημοτικού και νηπιαγωγείου και περίπου 38.000 και 39.000 τμήματα γυμνασίου και λυκείου. Σύνολο 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι, αυτοί είναι όλοι οι μαθητές της χώρας και όλοι οι εκπαιδευτικοί της χώρας, κάνουν τηλεκπαίδευση. Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο να το υλοποιήσουμε και όπως τα καταφέρνουμε, διορθώνουμε τις αδυναμίες μας και όπου μπορούμε γινόμαστε καλύτεροι. Ο Μιχάλης, που είναι ο πρόεδρος της τάξης μας. Ο πρόεδρος, τον κύριο πρόεδρο της κυβερνήσεως. Έχω να κάνω μία ερώτηση που αφορά την οικονομία. Για το ότι στο πρώτο και στο δεύτερο lockdown που γίνεται τώρα, όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά και η οικονομία της Ελλάδας πέφτει πολύ. Και επίσης είχα δει στις ειδήσεις ότι πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους. Αυτό μετά το lockdown, πώς γίνεται να διορθωθεί? Μιχάλη, καταλαβαίνω γιατί είσαι πρόεδρος της, της τάξης. Λοιπόν, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι το πρόβλημα της υγείας. Ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας. Θέλουμε να κρατήσουμε τους Έλληνες υγιείς και γι' αυτό έχουμε πάρει αυτά τα δραστικά μέτρα, για να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού. Αυτό όμως, όπως πολύ σωστά λες, έχει οικονομικές επιπτώσεις. Μαγαζιά έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Δεν λειτουργούν για κάποιο χρονικό διάστημα. Εμείς λοιπόν ως κράτος τι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε? Όταν δίνουμε εντολή σε μια επιχείρηση να μην λειτουργήσει, πρέπει να έρθουμε να στηρίξουμε την επιχείρηση. Πώς το κάνουμε λοιπόν αυτό? Το κάνουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι ότι πληρώνουμε εμείς τους εργαζόμενους της επιχείρησης, οι οποίοι δεν δουλεύουν, τους δίνουμε λιγότερα λεφτά από αυτά που θα έπαιρναν εάν δούλευαν, αλλά τους δίνουμε έναν βασικό μισθό και ταυτόχρονα δίνουμε και κάποια χρήματα στην ίδια την επιχείρηση για να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της. Με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε ότι όταν με το καλό τελειώσει το lockdown δεν θα χρειαστεί οι επιχειρήσεις να κλείσουν οριστικά και θα έχουμε προστατεύσει τους ανθρώπους από το να μην χάσουν τη δουλειά τους.
Όσο λοιπόν σημαντική είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας από πλευράς υγείας, άλλο τόσο σημαντική είναι και η στήριξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων μέσα από αυτά τα μέτρα τα οποία σου περιέγραψα. Και πρέπει να σου πω ότι και εγώ στο δικό μου χρόνο αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο, έχω γίνει περίπου ειδικός στα θέματα των δημόσιων, αφιερώνω όμως εξίσου πολύ χρόνο για να είμαι σίγουρος ότι αυτό το οποίο είπες δεν θα γίνει. Όταν δηλαδή με το καλό τελειώσει αυτή η περιπέτεια, όταν τελειώσει το lockdown, όταν θα ξαναρχίσεις, όταν θα βγεις εσύ έξω, ας πούμε, να πας σε ένα μαγαζί να αγοράσεις ένα ζευγάρι παπούτσια, ότι το μαγαζί θα είναι εκεί, οι εργαζόμενοι θα είναι εκεί και με το καλό θα μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς. Είμαι η Κωνσταντίνα Διτζάκη από το Σίγμα ΤΑΦ 2 και θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ που αφιερώνετε το χρόνο σας για να μας ακούσετε και να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Κύριε Υπουργέ, μαθαίνουμε ότι το εμβόλιο κατά του κορονοϊού θα είναι σύντομα έτοιμο και θα το προμηθευτεί και η Ελλάδα στις αρχές του χρόνου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αρχικά αν θα πρέπει να εμβολιαστούν όλες οι ηλικίες, δηλαδή και εμείς τα παιδιά. Και επίσης, αν το εμβόλιο θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, όπως το εμβόλιο της γρήπης. Δύο εξαιρετικές ερωτήσεις. Το πρώτο, η πρώτη μου απάντηση είναι ότι θέλουμε να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Επειδή όμως σε πρώτη φάση θα έχουμε λίγα εμβόλια και τα εμβόλια σιγά σιγά θα αυξάνονται, θα πρέπει να εμβολιάσουμε πρώτα αυτούς οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο στο να κολλήσουν τον ιό. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, όσοι δουλεύουν στα νοσοκομεία και είναι και οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, οι οποίοι αν κολλήσουν κορονοϊό κινδυνεύουν περισσότερο. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ περίπλοκο σχέδιο εμβολιασμού. Θα στήσουμε γύρω στα 1000 εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Το εμβόλιο θα είναι δωρεάν για όλους και τελικά οι ειδικοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα μας υποδείξουν εάν πρέπει ή αν δεν πρέπει να εμβολιαστούν και τα παιδιά. Πιστεύω ότι τελικά, εφόσον έχουμε αρκετά εμβόλια, θα πρέπει να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι και να εμβολιαστούν ενδεχομένως και τα παιδιά. Εσείς όμως το ξέρετε καλά, δεν είστε οι πρώτοι οι οποίοι κινδυνεύετε να αρρωστήσετε. Κινδυνεύετε όμως να μεταδώσετε τον ιό, χωρίς να είστε άρρωστοι. Να είστε φορείς του ιού δηλαδή και να το μεταδώσετε. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα, Κωνσταντίνα, είναι αν θα χρειάζεται να κάνουμε το εμβόλιο κάθε χρόνο. Το εμβόλιο τι είναι? Είναι ένας μηχανισμός ανοσίας. Μαθαίνει το εμβόλιο στο σώμα μας να πολεμάμε μόνοι μας τον ιό. Είτε είναι ιός της γρήπης, είτε είναι ιός του COVID. Ακόμα δεν ξέρουμε πόση διάρκεια θα έχει το εμβόλιο το οποίο θα κάνουμε. Η ανοσία δηλαδή, για πόσο καιρό θα κρατάει. Όπως δεν ξέρουμε, όταν κάποιος αρρωστήσει, δεν θα ξανακολλήσει COVID, γιατί πάλι αποκτά ανοσία. Ούτε αυτή η ανοσία ξέρουμε αν κρατάει 6 μήνες, 12 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια. Άρα σε αυτό νομίζω ότι κανείς επιστήμονας δεν μπορεί να σου απαντήσει. Υπάρχει μια πιθανότητα, όπως εμβολιαζόμαστε για τη γρήπη κάθε χρόνο, να πρέπει να εμβολιαζόμαστε και για τον COVID κάθε χρόνο, αλλά είναι κάτι που δεν το ξέρουμε ακόμα. Είμαι ο Δημήτρης Γιαννουλάκης της ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ 2 του 8ου Δημοτικού των Χανίων και η ερώτησή μου είναι η εξής. Τώρα που είμαστε μέσα στην καραντίνα, δεν μπορούμε να αθληθούμε πολύ. Και όταν τελειώσει με το καλό η καραντίνα, πώς θα μπορούμε να δηλαδή θα υπάρχουν άλλα μέτρα ή θα είναι τα ίδια όπως παλιά? Εσύ Δημήτρη, τι σπορ κάνεις? Εγώ κάνω skateboard και μπάσκετ. Λοιπόν, ξέρω ότι το πιο δύσκολο πράγμα για κάποιον που αγαπάει τον αθλητισμό είναι να μην μπορεί να αθλείται. Και η αλήθεια είναι ότι θα μας πάρει λίγο καιρό να επανέλθουμε στα ομαδικά σπορ. Άρα η σύστασή μου είναι να βρει κανείς τρόπους να αθλείται μέσα στα πλαίσια του τι μας επιτρέπουν οι ειδικοί ότι μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα όπως υπάρχουν πολλά διαδικτυακά στο σπίτι. Υπάρχουν και πολύ ωραία προγράμματα εγκύμνασης για αγόρια, για κορίτσια, για την ηλικία σας στο σπίτι. Μπορεί αύριο να είναι να πας να κάνεις τρέξιμο για να προετοιμάσεις τουλάχιστον την φυσική σου κατάσταση. Άρα είναι σημαντικό να είμαστε δραστήριοι και μέσα στο lockdown,
αυτά τα οποία μας επιτρέπουν οι ειδικοί να κάνουμε και μας επιτρέπουν να κάνουμε κάποια πράγματα. Και ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να επιτρέψουμε πάλι και όλα τα αεραστεχνικά σωματεία και τις παιδικές ομάδες να λειτουργήσουν ώστε να ξαναγυρίσετε στις προπονήσεις σας και στους αγώνες σας. Θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Αν μετά το κανονικό άνοιγμα των σχολείων θα πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων. Ελπίζω πως ναι. Πάλι όλα εξαρτώνται από το πόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να εμβολιαστούμε και πόσο πιστά θα τηρούμε τα μέτρα. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να τηρήσουμε όλα τα μέτρα ή δυσκολευόμαστε, γι' αυτό και έχουμε προβλήματα. Και όταν εννοώ τα μέτρα, δεν εννοώ να είμαστε κλεισμένοι μέσα. Εννοώ να φοράμε όλη τη μάσκα μας, εννοώ να κρατάμε τις αποστάσεις μας, να αποφεύγουμε τους συγχρονισμούς, τα μαζέματα σε σπίτια χωρίς μάσκα, τις φωνές, τους χορούς, τα γλέντια που ξέρω ότι στην Κρήτη εμείς μας αρέσει να γλεντάμε και να πίνουμε και καμία τσικουδιά παραπάνω και να τραγουδάμε, γιατί όταν τα κάνουμε αυτά εκ των γραμμάτων δεν φοράμε μάσκα. Αν λοιπόν προσέξουμε, τότε θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια σύντομα. Όσο δεν προσέχουμε, αναγκαζόμαστε να πάρουμε μέτρα σαν και αυτά τα οποία έχουμε πάρει. Άρα, από όλους μας εξαρτάται και νομίζω και από εσάς, εσείς είστε πολύ υπεύθυνοι. Το ξαναλέω μερικές φορές, τα παιδιά, όχι, τις πιο πολλές φορές, τα παιδιά είναι πιο υπεύθυνα από τους, από τους γονείς. Άρα, πιστεύω ότι θα μπορέσετε να κάνετε την εκδρομή σας και αν καταφέρετε και το τμήμα σας έρθει στη Βουλή, δεσμεύομαι να έρθω να σας συναντήσω, να σας κάνω προσωπικά την ξενάγηση. Και μετά θέλω να ρωτήσω εσάς, κύριε Παγωνίδη, ποια είναι η δικιά σας εμπειρία με την τηλεεκπαίδευση και τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε αυτήν την υπηρεσία. Εμείς το δουλέψαμε και πέρυσι με την τηλεδιάσκεψη, σε πειραματικό κάπως κάτω στην αρχή, αλλά μετά το είχαμε εντάξει κανονικά στο πρόγραμμά μας. Μας βοήθησε πάρα πολύ και να βρεθούμε και να προχωρήσουμε. Και επίσης μας έδεσε περισσότερο και σαν τάξη και σαν ομάδα και με τους γονείς και με τα παιδιά, δηλαδή βρεθήκαμε περισσότερο και την επικοινωνία και σχηματίσαμε την έννοια της ομάδας περισσότερο, δηλαδή κάποια προβλήματα που παρουσιαζόταν προσπαθούσε ο ένας με τον άλλον να τα λύσει, ανταλλάσσαμε απόψεις και μας βοήθησε πάρα πολύ. Όταν το ξεκινήσαμε να το βλέπουμε στην αρχή να το, πώς θα πάει, δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορούσα να το κάνω και μάλιστα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά είδαμε ότι πήγε κανονικά πολύ καλά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και σαν Υπουργείο επίσης Παιδείας που είστε κοντά μας με τα σεμινάρια που γινόταν, με τη διάθεση της πλατφόρμας WebEx. Αισθανόμαστε πραγματικά ότι προχωράμε, ότι δεν κλείσαμε lockdown και έφυγαν και τα σχολεία, κατεβάσαμε ρολά. Όχι, δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Και τώρα ειδικά προχωράμε και την όπως προχωράμε, με τα μαθήματα όπως τα κάνουμε, προχωράμε σιγά σιγά. Τα παιδιά ήταν προσαρμοσμένα. Δηλαδή με το που κλείσαμε, κατευθείαν, το είχαμε δουλέψει και πέρυσι, λίγο το θυμηθήκαμε, κατευθείαν δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Βέβαια, λειτουργούμε και σύγχρονα και ασύγχρονα, ανεβάζουμε και στο e-classes το ίμι υλικό. Στο σύνολο της τάξης όλα τα παιδιά συμμετέχουν, δεν έχουμε απουσίες, καμία, δηλαδή καμία απουσία, μου κάνει εντύπωση αυτό. Επίσης, πέρσι είδαμε ότι υπήρχε λίγο δυσκολία, όσα παιδιά δεν είναι από κινητό, φέτος το λύσαμε. Δηλαδή, η περσινή χρονιά μας βοήθησε πάρα πολύ στο να εντοπίσουμε πού υπάρχει δυσκολία ή τι είδους δυσκολία. Πέτος το λύσαμε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και σαν σχολείο και σαν τάξη για όλα. Και κυρίως και για το σημερινό που μας δίνεται αυτή την ευκαιρία να έχουμε την άμεση επικοινωνία και επαφή που αν δεν υπήρχε τηλεδιάσκεψη δεν θα γινόταν. Και στο μέλλον που σας είχα στείλει σας είχα πει ότι είχαμε πει πέρυσι έτσι, να έχουμε την ευκαιρία να το εκμεταλλευτούμε το γεγονός αυτό όσο μπορούμε να προσκαλούμε στην τάξη μας κάποιους ή κάποιον ο οποίος υπό κανονικές συνθήκες δεν θα μπορούσε να έρθει στα Χανιά στην τάξη μας. Και δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα αποδεχόταν την πρόσκλησή μας ο κύριος Πρωθυπουργός, η κυρία Υπουργός και η κυρία Υπουργός που τους βλέπουμε στην τηλεόραση και είναι κάτι μακρινό από την τηλεόραση, ενώ τώρα τους βλέπουμε και συνομιλούν ζωντανά μεταξύ τους. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο για τη φυσική τάξη. Από την άλλη, η τεχνολογία μας δίνει πολύ μεγάλα εργαλεία. Και γι' αυτό και το μέλλον θα είναι ένα μέλλον όπου προφανώς η φυσική τάξη θα έχει πάντα τον πρώτο, αλλά όχι τον αποκλειστικό ρόλο. Και αυτό το οποίο λέτε, ότι μπορούμε να βρισκόμαστε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία, δεν χρειάζεται να ταξιδεύουμε και εμείς κάνουμε τηλεδιασκέψεις με ανθρώπους από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είναι πιο εύκολο. Αλλά η φυσική τάξη
είναι φυσική τάξη, η ανθρώπινη επαφή δεν μπορεί να αντικατασταθεί, αλλά και η τεχνολογία μας δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή κρίση και χαίρομαι που το κάνετε με τόσο κέφι και τόσο ενθουσιασμό και θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να συμμετέχω στην τάξη σας και σας παρακαλώ πολύ με το καλό εάν καταφέρετε να έρθετε στη Βουλή. Η συνεργάτης μου, η Κύρα, είναι εδώ πέρα. Θα επικοινωνήσετε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο και θα αναλάβω εγώ ο ίδιος να σας κάνω την ξενάγηση. Σας περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να θεωρείτε την τάξη μας και το σχολείο μας σαν δική σας τάξη, σαν δικό σας σχολείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επιστρέφετε τώρα στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, έτσι είναι. Ναι, επιστρέφουμε τώρα και έχουμε γυμναστεί λίγο στο μάθημα. Γεια σας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.